Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Καλά αυτό το κούνησε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Είναι επιτέλους φθινόπωρο. Νοέμβριο μήνα, Θεέ μου, ανυπομονώ να έρθει για να έρθουν τα γενέθλιά μου. Βασικά, να σας πω την αλήθεια, ανυπομονώ να έρθει τέλειο Οκτώβρη. Γιατί φεύγω στη Νέα Υόρκη και είμαι μέσα μου. Βασικά, κάθε φορά που ανοίγω το βίντεό μου, θέλω να υπάρχει αυτό το πιπ που βάζει τα γενέθλια. Δεν ξέρω γιατί, απλά έτσι νιώθω κάθε φορά που λέω καλώς ήρθατε στο καλλινό. Ούτε εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το όνομα που έβγαλα. Καλλινό κάναλο. Καλώς ήρθατε στο καλλινό κάναλο. Να σας πω, πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω κόκκινα νύχια, μου άρεσαν πάρα πολύ. Επίσης, έκανα άλλες δύο τρύπες στα αυτιά μου και από εδώ και είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Λοιπόν, το σημερινό όμως θέμα μας είναι πρωινό μακιγιάζ. Καθημερινό πρωινό μακιγιάζ. Τι άλλο θες? Το έχεις ζητήσει πολλές φορές και να το, στο έκανα. Πάρα πολύ εύκολο μακιγιάζ. Πάμε να δούμε κιόλας πώς θα μπούμε έτσι λίγο στα καινούργια προϊόντα που σας έχω. Ας ξεκινήσουμε. Αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου πλέον κρέμα. Είναι μέσα σε τέτοιο βαζάκι. Δεν υπάρχει, είναι σαν τζέλ. Έχει και δικιά της σπατουλίτσα. Δείτε το πώς είναι μέσα. Μυρίζει σαν aftershave, αντρικό για κάποιο λόγο. Είναι πρωινή κρέμα. Μπορείς να τη βάλεις σε όλο το πρόσωπο. Και είναι Kaolion λέγεται η εταιρεία, αλλά υπάρχει στα Sephora. Βάζω πάντα και στο λαιμό και κάνω μια ελαφριά μάλαξη, πάντα με καθαρά χέρια. Και αφού έβαλα την day cream μου, θα συνεχίσω με τα μάτια και από Huda Beauty θα πάρω τις Matte & Melt. Θα χρησιμοποιήσω την matte απόχρωση στα μάτια μου και με το πινελάκι από Zoeva το 142 θα βάλω στα ματάκια μου έτσι ωραία και καλά και θα το τραβήξω προς τα έξω. Θα το μπλεντάρω καλά καλά. Και απευθείας έχω ένα τέλειο χρώμα πάνω στο μάτι μου. Δεν μας νοιάζει που πάει και προς τα κάτω, αυτό θα διορθωθεί μετά με το κονσίλερ. Παίξτε ελεύθερα τώρα με αυτή τη σκιά που είναι melted. Και αμέσως μετά θα πάρω από Huda Beauty το καινούριο της eyeliner που είναι το Lifeliner. Παιδιά, είναι μαύρο σαν κάρβουνο. Τόσο μαύρο είναι αυτό το eyeliner, είναι εξαιρετικό. Δεν είναι πολύ ακριβό, νομίζω βγαίνει γύρω στα 23 ευρώ. Και από τη μία είναι μολύβι και από την άλλη είναι eyeliner. Έχει δικό του βαζάκι και πινελάκι. Απλά είναι αδιάβροχο. Τραβήξω μια γραμμή η οποία θα συνεχίσει εδώ. Το μόνο κακό που έχει αυτό το eyeliner μόνο πραγματικά είναι ότι αν ακουμπήσεις πάνω στις βλεφαρίδες, που τώρα σε μένα έγινε αυτό, όχι πετρώνουν οι βλεφαρίδες, δεν κουνιούνται μετά ποτέ, ξανά. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνω και από την άλλη. Τέλεια, αφού βάλαμε και στα δύο μάτια μας eyeliner, θα το Dream Urban Cover από Maybelline. Η δικιά μου απόχρωση είναι η 126, είναι λίγο σκούρη, αλλά μου αρέσει γενικά να είμαι ελάχιστα πιο σκούρη από το φυσικό μου χρώμα. Με ένα flat πινελάκι σαν αυτό εδώ, θα πάρω και θα βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Δεν θα βάλω primer ούτε fix spray, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η ενυδατική μου και κάθεται τέλεια με αυτό το make-up. Και αυτό το make-up έχει τέλεια κάλυψη, αλλά ταυτόχρονα
Φαίνεται πάρα πολύ φυσικό. Και έχει και 50 δίκτυα προστασίας, κυρίες και κύριοι. Το σκουλαρίκι με μάρανε. Να παίζετε με τα χρώματα, να παίζετε παρακαλώ. Από Maybelline θα χρησιμοποιήσω το Fit Me, το concealer. Η δικιά μου απόχρωση είναι η 08. Με ένα blending brush. Μπλενταρώ καλά και θα το φτάσω μέχρι εκεί που έχω βάλει σκιά και θα την σβήσω και από πάνω, σαν να κάνω ένα blending του concealer με τη melted τη σκιά. Αφού έβαλα και το concealer μου, θα συνεχίσω με το contouring που θα κάνω με την contour kit palette της Anastasia. Θα πάρω και από τις 3 αποχρώσεις. Θα βάλω κάτω από το κόκαλο. Και θα το ανεβάσω μέχρι πάνω στο μέτωπο. Τέλεια, αφού κάναμε και ένα ήπιο contouring, αμέσως μετά θα χρησιμοποιήσω από Benefit το Benefit Tint. Θα το ανακατέψω γιατί πολλές φορές κάθεται κάτω. Είναι ένα ρούζ σε υγρή μορφή. Μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που δίνει, πραγματικά φαίνεται φυσικότατο. Και με ένα fluffy πινέλο θα δώσω λίγη δροσιά στο πρόσωπο. Στα σιά μάλλον. Επειδή όμως είναι πρωί, δεν θα βάψουμε τα φρύδια μας, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο soft brow. Το ψεκάζω με το mist, το Dream Satin από Maybelline και θα τα σηκώσω λίγο προς τα πάνω. Ίσα ίσα να φρεσκαρίσω τα φρύδια μου. Τέλεια. Και τι απέμεινε? Highlight και ένα πολύ ωραίο κραγιόν. Από την παλέτα της Glitter της Benefit θα χρησιμοποιήσω το Cookie, το Highlight. Που είναι αυτό εδώ. Που δίνει τέλεια λάμψη. Και θα βάλω και λίγο πάνω από το φρυδάκι. Επίσης για να δώσω φρεσκάδα και λάμψη. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Με ένα πιο λεπτό πινελάκι σαν αυτό εδώ θα βάλω στη μύτη και στις εσωτερικές γωνίες των ματιών. Αμέσως μετά θα χρησιμοποιήσω το L'Oreal την False Lash Wix, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά τώρα δυστυχώς οι βλεφαρίδες μου ακούμπησαν πάνω στο eyeliner όταν έβαζα eyeliner και καραμπλέχτηκαν.
Τέλεια. Αφού βάλαμε και τη μασκαρίτσα μας, πάμε να βάλουμε κάτι γυαλιστερό στα χείλια και θα χρησιμοποιήσω από Kiko Milano το 3D Hydra Lip Gloss που είναι το νούμερο 17. Το έχω αγαπήσει, εννοείται θα το ξαναπάρω μόλις βρεθώ στο εξωτερικό. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε. Μυρίζει σαν μπισκότο και κάνει τα χείλια να μοιάζουν τεράστια. Και θα κλείσω αυτό το μακιγιάζ με το Huda Beauty το Fix Spray, το οποίο παίρνω ανάσα, όπως έχω ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο, και επειδή μυρίζει αρκετά έντονα, κλείνω μάτια, δεν σφίγγω και κρατάω λίγο την ανάσα μου για να μην μου μυρίσει πολύ έντονα. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, κάντε like από κάτω. Αφήστε μου ένα σχόλιο. Να μου πείτε τι θέλετε να δείτε για το επόμενο βίντεο που ξέρετε τι θα είναι. Θα είναι Halloween φυσικά. Σας ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!